Έρχεται νέος φόρος στα κάψιμα. Νέος φόρος στα κάψιμα. Και δεν το βάζουν όλο μαζί να τελειώνουμε, τέλος πάντων. Αυτό θα αποσαφινιστεί. Για να 25% για να εκταμιεύσουν πάλι να οικονομήσουν 25% πάνω ο ειδικός φόρος. Άλλο ένα 25%. Ακριβώς πόσο θα πάει η βενζίνη δεν μπορούμε να πούμε. Σίγουρα το προηγούμενο πόσο ήταν. 29% ανέβηκε. Και τώρα 25, δηλαδή 50% θα πάει. Ακριβώς. Για να πιάσουμε 25%. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό το θεωρούμε δεδομένο. Το θεωρούμε δεδομένο. Αύξηση του ΦΠΑ εγώ πιστεύω ότι θα γίνει. Τα τσιγάρα. Και αυτά, βέβαια, και τα ποτά. Στο πάμε μεταξύ, η προηγούμενη αύξηση δεν έχει γίνει ακόμα. Όχι. Πάμε στους έμεσους φόρους. Είναι στα 3,20 η προηγούμενη ακόμα, έτσι. Έτσι. Τα ότι αύξηση του ΦΠΑ λοιπόν, τα τέλη κυκλοφορίας που θα ανέβουν και αυτά και θα συνδυαστούν με ρήπους, με τον κυβισμό και με τα χιλιόμετρα, είναι και αυτό σημαντικό. Φόρος πολυτελείας και κατοχής των ακριβών γιοταχή. Ναι, αύξηση όπως λέγαμε σε κάψιμα από τα και τσιγάρα. Υπάρχει μια σκέψη στα τέλη κυκλοφορίας να πηγαίνει μέσα στο βενζίνη. Από 2.000 κυβικά και πάνω θα χαρακτηρίσει ακριβά γιοταχή. Ναι, και άμα είναι 7 χρονών το αυτοκίνητο, είναι ακριβό γιοταχή. Θα λαμβάνετε υπόψη παλαιότητα. Έτσι λένε τώρα. Για σταθείτε να πάμε στο διατάφτα, να έρθουμε στο λογαριασμό. Για σταθείτε. Έτσι. Ναι. Ο φόρος πολυτελείας μόνο και κατοχής, νέα αύξηση σε καύσιμα ποτά και τσιγάρα, οι αντικειμενικές στα ακίνητα εκεί θα έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις. Από 1η-1η του 2011, έτσι. Σε δύο δόσεις, ίσως και φέτος μια δόση και του λίγο χρόνου. Δύσκολο. Θα ισχύσει από 1η-1η του 2011. Ναι, με τη φόρα που έχουν πάρει αυτοί, σε λίγο θα θεωρείται τεκμήριο άμα περνάς έξω από το σούπερ μάρκετ. Σας το λέω να το ξέρετε. Δηλαδή σου λέει, κύριε, πέρασες έξω, πήγες να μπεις μέσα στο σούπερ μάρκετ, άρα είσαι. Ανάλογα με τη συχνότητα. Ανάλογα με τη συχνότητα. Και το αφορολόγητο της πρώτης κατοικίας πια δεν θα είναι με βάση τα τετραγωνικά όπως είναι μέχρι τώρα, αλλά με βάση την αντικειμενική αξία. Σήμερα, λογικό. Σήμερα είναι τα 200 τετραγωνικά. Ήταν λάθος, γιατί 200 τετραγωνικά στο Πέραμα και 200 στην Κηφισιά είναι άλλη αξία.